Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας και να συζητήσουμε σήμερα ορθοπαιδικό θέμα, μάλιστα. Οπότε όλοι εσείς που έχετε πρόβλημα ορθοπαιδικό, εδώ παραμείνετε στις οθόνες σας. Να καλωσορίσουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας, τον κύριο Κουκάκη. Τι κάνετε, κύριε Κουκάκη? Καλά, γεια σας και από μένα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Face to Face. Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι είμαστε εδώ σήμερα να μιλήσουμε για μια καινούρια μέθοδος, MIS, Minimal Invasive Surgery, αθροπλαστική γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας δώσετε τα φώτα σας, αλλά πριν γίνει αυτό, να μας πείτε λίγο τι είναι η οστεοαθρίτιδα, γιατί εκεί είναι που χρησιμοποιείται η μέθοδος, οστεοαθρίτιδα του γόνατος. Εξηγήστε μας λιγάκι ποια είναι τα συμπτώματα, πώς ακριβώς, τι ακριβώς γίνεται εκεί σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι, η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος τίνει να γίνει μια από τις επιδημίες του δυτικού κόσμου. Ουσιαστικά αφορά σε παθολογία του αρθρικού χόνδρου. Του χόνδρου. Ο χόνδρος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο προστατευτικός ιστός ανάμεσα στα δύο οστά, δηλαδή στην κτήμη και στο μυραίο, που σχηματίζουν την άρθρωση του γόνατος. Όταν αυτός ο χόνδρος χαλάει, φθείρεται, τότε τα οστά έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πόνος, δυσκαμψία, παραμόρφωση της άρθρωσης. Αυτή η πάθηση ονομάζεται οστεοαρθρίτιδα. Τα συμπτώματα είναι, όπως είπα, πόνος ή δυσκαμψία. Και στα τελικά στάδια αυτής της πάθησης θεωρούμε απαραίτητη την αντιμετώπιση της με αρθροπλαστική του γόνατος. Την τοποθέτηση δηλαδή ενός προθέματος μέσα στην άρθρωση, η οποία δίνει τη δυνατότητα ο ασθενής να αποκαταστήσει παλιές του λειτουργίες και δραστηριότητες. Ωραία, σε ποιους δημιουργεί τη συγκεκριμένη πάθηση, θα μπορούσαμε να πούμε? Η πάθηση του αρθρίτιδας εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες μετά τα 50. Οι λόγοι άγνωστοι και πολυπαραγοντικοί. Πολλές φορές παίζουν ρόλο ορμονικοί παράγοντες, κληρονομικότητα, ακόμα διατροφικοί παράγοντες ίσως. Ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί η αιτιολογία της ιδιοπαθούς. Πάντως είναι πάρα πολύ παράγοντες. Ναι, προσβάλλει περίπου ένα 3-5% μετά την ηλικία των 60 ετών. Προσβάλλει κυρίως γυναίκες. Προσβάλλει και νεότερες ηλικίες. Αυτό θα σας ρωτούσα. Άντρες ή γυναίκες περισσότερο? Γυναίκες περισσότερο. Η αναλογία είναι περίπου. Γιατί οι γυναίκες χρησιμοποιούν πιο πολύ και τα γόνατά τους. 5:1 είναι η αναλογία. Δουλειές, σκύβουνε, ναι. Σουγαρίζουνε, ναι. Σκουπίζουνε. Το αίτιο είναι κυρίως ορμονικό και κυρίως έχει να κάνει με την μυϊκή αδυναμία αυτών των γυναικών σε σχέση με τους άντρες. Υπάρχουν βέβαια και αίτια σε νεότερες ηλικίες, όπως είναι ένα τραύμα στην περιοχή του γόνατος, ένα κάταγμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Μέσα σε μερικά 3-5 χρόνια μπορεί μετά από κάποιο κάταγμα να δημιουργηθεί οστεοαρθρίτιδα. Ή μια αφαίρεση μηνίσκου μετά από 10-15 χρόνια οδηγήσει οστεοαρθρίτιδα. Μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση που ένας ασθενής έχει τη συγκεκριμένη πάθηση οστεοαρθρίτιδας, τι γίνεται και ποια είναι η θεραπεία που χρησιμοποιείτε? Είπατε ότι χρησιμοποιείτε την MIS. Πείτε μας ακριβώς τι γίνεται στη συγκεκριμένη πάθηση. Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος καταρχήν έχει 4 στάδια. Είναι από το πρώτο μέχρι το τέταρτο στάδιο. Το τέταρτο στάδιο είναι το χειρότερο, εκεί πλέον που υπάρχει μεγάλη παραμόρφωση της άρθρωσης και πολύ έντονα συμπτώματα. Καλό είναι στην αρχή να γίνει μια προσπάθεια συντηρητικής αγωγής. Στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο υπάρχει ανταπόκριση συντηρητική θεραπεία που αφορά κυρίως συσκευάσματα παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, κάποια φαρμακευτικά συσκευάσματα γλυκοζαμίνης για την ενίσχυση του χόνδρου, κάποιες ενέσεις ενδαρθρικές που γίνονται με σκοπό τη λίπαση της άρθρωσης με υαλουρονικό οξύ. Ναι. Ή όταν έχουμε προχωρήσει. Συνήθως είναι στο πρώτο με δεύτερο στάδιο, στην αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα. Εκεί έχει ρόλο η συντηρητική θεραπεία, η οποία θα πρέπει να επιδιώκεται. Τώρα το στάδιο 3 και 4, οπότε έρχεται και μεγάλη παραμόρφωση και σοβαρά λειτουργικά ενοχλήματα της άρθρωσης, εκεί η επέμβαση φαντάζει μονόδρομος. Αυτή η νεότερη, η πιο σύγχρονη μέθοδος η οποία έχουμε είναι η αρθροπλαστική γόνατος. Τοποθέτηση δηλαδή ενός προθέματος από κράμα μετάλλων και πλαστικό που αποκαθιστά την άρθρωση, τη λειτουργικότητα της άρθρωσης. Τι υλικό είναι αυτό? Το υλικό είναι κράματα μετάλλων, είναι κοβάλτιο, χρώμιο, νικέλιο. Πολλές φορές έχει επικάλυψη υδροξιαπατήτη για να δένει με το οστούν ή χρησιμοποιείται τσιμέντο για την τοποθέτηση πάνω στο οστό. Αυτό εξαρτάται την επιλογή του κάθε γιατρού. Τώρα, αυτά σίγουρα έχουν κάποια μεγέθη, έτσι δεν είναι? Αυτά έχουν μεγέθη, γίνεται με διαχειριτικά η μέτρησή τους. Οπότε γίνεται κάποια διagnostική εξέταση, ίσως ακτίνες? Διαχειριτικά γίνονται μετρήσεις με ειδικά υλικά. Αλλά πρέπει να κάνει κάποιες εξετάσεις ο ασθενής. Ακτινογραφίες, μάλιστα. Ναι.
Οπότε κάνει εκτινογραφίες. Η διαδικασία ποια είναι? Ένας ασθενής που πάσχει από οστεοαρθρίτιδα και έχει διαγνωστεί ότι έχει συγκεκριμένη πάθηση. Θα έρθει σε εσάς, θα του προτείνετε να κάνει και μια εκτινογραφία για να μπορέσετε να μετρήσετε τι ακριβώς. Ναι, ίσως τώρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ακτινογραφίες τις οποίες γονάτων, τις οποίες τις ζητούμε συνήθως σε όρθια θέση για να δούμε την, πόσο διαβρωμένη, παραμορφωμένη η άξονα των σκελών. Και με βάση αυτή την ακτινογραφία και σαφώς με λαμβάνοντας υπόψη την κλινική εικόνα του ασθενούς, προτείνουμε αντίστοιχα και την επέμβαση της αρθροπλαστικής, η οποία είτε γίνεται με την κλασικό τρόπο, είτε γίνεται με ελάχιστη επεμβατικότητα. Ωραία, όταν λέτε μέθοδος ελάχιστη επεμβατικότητα, τι εννοούμε, τι ακριβώς γίνεται διαφορετικό στην ελάχιστη επεμβατικότητα από την κλασική μέθοδο επέμβασης? Η ελάχιστη επεμβατικότητα στην ορθοπαιδική είναι μια μέθοδος που ξεκίνησε περίπου την τελευταία δεκαετία, 15 ετία. Είναι στα πλαίσια του ελάχιστου τραυματισμού των ιστών. Κάτι ανάλογο γίνεται και σε πολλές άλλες ειδικότητες, στη χειρουργική, στη γενεολογολογία, με τις ενδοσκοπήσεις, με τις λαπαροσκοπήσεις. Όπως η σύγχρονη τάση είναι να αποφεύγουμε την καταστροφή, τον τραυματισμό των ιστών του ανθρωπίνου σώματος. Είναι το βιντεάκι που βλέπω. Στα πλαίσια δηλαδή, ναι, αυτής της φιλοσοφίας αναπτύχθηκε και η αρθροπλαστική γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας, η οποία διαφέρει από την κλασική μέθοδο. Στο γεγονός φυσικά ότι εκτός από την τομή δέρματος, η οποία είναι μικρότερη στο δέρμα, είναι γύρω στα 8 με 10 εκατοστά, γίνεται και μικρότερη τομή μέσα στο μυϊκό σύστημα. Συγκεκριμένα δεν επηρεάζεται ο τετρακέφαλος, που βλέπουμε τον τετρακέφαλο στην οθόνη. Δεν επηρεάζεται ο τετρακέφαλος, που είναι ισχυρός μυς και σημαντικός για τη βάδιση, και αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει και πιο γρήγορη αποκατάσταση. Μάλιστα. Οπότε, όταν λέμε ολική αρθροπλαστική γόνατος, τι εννοούμε? Με ολική αρθροπλαστική γόνατος εννοούμε την αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών και της κνήμης και του μυριαίου. Mm-hmm. Οπότε, εδώ ακριβώς πώς γίνεται η επέμβαση, γιατρέ, γιατί έχουμε και ένα βιντεάκι. Εξηγήστε μας πώς γίνεται η επέμβαση συγκεκριμένα. Η επέμβαση γίνεται. Να τονίσουμε λιγάκι πώς γίνεται η επέμβαση. Η επέμβαση γίνεται με μία τομή, η οποία γίνεται στην πρόσθετη επιφάνεια του γόνατος, η οποία είναι κάθετη, είναι γύρω στα 8 με 10 εκατοστά. Mm-hmm. Και εν συνεχεία επεμβαίνουμε εντός της, αυτή η τομούλα που βλέπουμε και στο βίντεο, και συνεχεία επεμβαίνουμε εντός της άρθρωσης, mm-hmm. αφήνοντας ανέπαφο τον τετρακέφαλο. Δηλαδή, ο τετρακέφαλος είναι ο μυς, ο οποίος από την επιγονατίδα και πάνω. Mm-hmm. Εν συνεχεία, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, αφαιρούνται οι αρθρικές επιφάνειες των οστών, πάντα μέσα από μικρό χειρουργικό τραύμα, και τοποθετείται η πρόθεση, όπως βλέπουμε, αυτό είναι το κάτω μέρος, την κνήμη, και η τοποθέτηση συνεχεία του επάνω μέρους του μυριαίου. Μάλιστα. Που μπώνουν μεταξύ τους αυτές οι δύο προθέσεις και δημιουργείται μία νέα άρθρωση από την πρόθεση. Μάλιστα. Και λειτουργεί σαν ένα φυσιολογικό γόνατο. Σε καμιά περίπτωση, βέβαια, δεν λέμε ότι δίνουμε ένα γόνατο 20χρονο. Έτσι. Απλά είναι ένα γόνατο λειτουργικό. Λειτουργικό που μπορεί να κάνει τις δραστηριότητες του. Μπορεί ο ασθενής να κάνει τις δραστηριότητες του, τις περισσότερες δραστηριότητες του, ανώδυνα και σε ικανοποιητικό βαθμό. Μάλιστα. Όταν κάποιος υποστεί τη συγκεκριμένη επέμβαση, μεταχειρητικά τι γίνεται, τι ακριβώς πρέπει να κάνει? Μεταχειρητικά, και αυτό είναι με την ελάχιστη επεμβατικότητα το μεγάλο ατού, είναι ότι επιτρέπει η ελάχιστη επεμβατικότητα την άμεση κινητοποίηση και γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς. Σε συνεργασία βέβαια με τους φυσιοθεραπευτές μας, στο τμήμα μας, ο ασθενής την πρώτη μεταχειρητική μέρα μπορεί να σηκωθεί, να σταθεί, να κάνει τα πρώτα του βήματα, μπορεί να λυγεί στο γόνατό του, σε ένα εύρος κίνησης το οποίο είναι 90 και πάνω μοίρες. Μπορεί να περπατήσει την τρίτη, τέταρτη μεταχειρητική μέρα ακόμα και χωρίς τη βοήθεια πατερίτσας ή κάποιου άλλου βοηθήματος. Επιστρέφει στο σπίτι του την τρίτη, τέταρτη ημέρα και στο σπίτι του αυτοεξυπηρετείται. Έχει τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτηση. Μπορεί να πάει στην τουαλέτα, μπορεί να μαγειρέψει, μπορεί να σταθεί όρθιος. Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα της αρθροπλαστικής ελάχιστης επεμβατικότητας. Ελαχιστοποιείται ο χρόνος της φυσικοθεραπείας. Πρόκειται για μια καινούργια τεχνική, κύριε Κουκάκη? Η ελάχιστη επεμβατικότητα είναι καινούργια τεχνική. Ξεκίνησε από την Αμερική το 2000 περίπου. Mm-hmm. Εφαρμόζεται σε πολλά κέντρα της Αμερικής πλέον, σε κάποια κέντρα της Ευρώπης. Και στην Ελλάδα Ευρώπης. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται
από το 2009. Υπάρχει εμπειρία πλέον περίπου, τουλάχιστον από την ομάδα μου, περίπου γύρω στα 1000 περιστατικά, που είναι αρκετά μεγάλο νούμερο και την για και την, πόσα περιστατικά γίνεται τον χρόνο, γιατρέ, κύριε Κουκάκη? Στο τμήμα μας χειρουργούνται περίπου 400-500 αρθροπλαστικές ετησίως. Υπάρχει πλέον εμπειρία και θεωρώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα με κέντρα του εξωτερικού. Στην Αμερική δέχει την να γίνει μόδα πλέον η αρθροπλαστική ελάχιστη επεμβατικότητα. Οι ασθενείς. Θα το κάνουμε και μόδα και εδώ. Εντάξει, οι ασθενείς μένουν στο νοσοκομείο πολλές φορές μία ή δύο ημέρες. Βέβαια, υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση από υπηρεσίες κοινωνικές στο σπίτι των ασθενών. Εδώ σε εμάς ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι γύρω στις 3-4 ημέρες το 80% των ασθενών. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Πολύ σημαντικό, γιατί ο ασθενής μπορεί επιστρέφει γρήγορα στο γνώριμο περιβάλλον του, δεν βασίζεται, αυτό εξυπηρετείται, δεν βασίζεται στους συγγενείς του. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα περισσότερα άτομα που χρησιμοποιούμε είναι που χειρουργούμε είναι ηλικιωμένα. Και οι ηλικιωμένοι όλο και περισσότερο τώρα θέλουν να είναι αυτόνομοι. Θέλουν να είναι αυτόνομοι. Πολλές φορές θυμάμαι και η γιαγιά μου, άσε το κάνω μόνη μου, άσε να το κάνω μόνη μου. Δεν θέλουν να αισθάνονται ότι τους βοηθάς. Θέλουν να καταφέρουν να είναι αυτόνομοι και φυσικά να αυτοξεοπηρετούνται, όπως είπατε και εσείς. Οι ηλικιωμένοι έχουν πλέον έχουν απαιτήσει από τη ζωή τους. Ο αριθμός ηλικιωμένων αυξάνει όσο αυξάνει και ο μέσος όρος ηλικίας. Θέλουν να είναι πιο δραστήριοι, δεν θέλουν να γίνονται φόρτος στους συγγενείς τους. Απ' την άλλη, βέβαια, φοβούνται να έχει μια χειρουργείο. Και εδώ είναι ακριβώς και ο ρόλος ο δικός μας. Πολλές φορές τους ενθαρρύνουμε, εφόσον μπορούν να χειρουργηθούν, να το κάνουν, γιατί πραγματικά μπορούν να αποκαταστήσουν ένα επίπεδο λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής πολύ καλό. Ωραία, να τονίσουμε λιγάκι γιατί θέλουμε, γιατί κάποιος να επιλέξει τη συγκεκριμένη μέθοδο MIS, Minimal Invasive Surgery, περισσότερο δηλαδή λιγότερες επεμβατικότητας, αντί την κλασική μέθοδο επέμβασης. Αυτό έγκυται στην σχέση που αναπτύσσει ο κάθε ασθενής με τον γιατρό του και τον ορθοπαιδικό του. Η ελάχιστη επεμβατικότητα είναι μια πιο μοντέρνα μέθοδος, έχει πλεονεκτήματα, απαιτεί βέβαια πολύ μεγάλη εμπειρία από τον ορθοπαιδικό που τον εφαρμόζει. Πρέπει ο ορθοπαιδικός να έχει εκπαιδευτεί στην συγκεκριμένη μέθοδο, πρέπει να έχει αριθμό περιστατικών, διότι ο χώρος, ο χειρουργικός μέσα από τον οποίο εργάζεται ο γιατρός είναι ιδιαίτερα μικρός, οπότε χρειάζεται και η αντίστοιχη εμπειρία. Ο ασθενής θα πρέπει να εμπιστευτεί τον γιατρό του και ο γιατρός από την άλλη πλευρά πρέπει να επιλέξει την μέθοδο την οποία γνωρίζει καλύτερα. Μάλιστα. Ποιος είναι ο χρόνος αποκατάστασης, κύριε Κουκάκη? Ο χρόνος αποκατάστασης είναι γενικά σύντομος, δηλαδή έχουμε δει εκπληκτικά φαινόμενα ασθενών, οι οποίοι συνήθως τρίτη-τέταρτη μέρα φεύγουν από την κλινική, μπορούν να βαδίσουν ελεύθερα, επιστρέφουν σε δουλειά γραφείου στις 15 με 20 ημέρες, οδηγούν γύρω στον μήνα. Και ένα 80-90% των ασθενών μας αποφεύγουν την μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία με κάποιες ασκησούλες ήπιες που τους δείχνουμε και εφαρμόζουν, αποκαθιστούν την κινητικότητα της άρθρωσης πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας την μακροχρόνια φυσικοθεραπεία που χρειαζόταν η αρθροπλαστική της κλασική. Άρα γίνει και γρηγορότερη η επάνωδο συνεργασία του ασθενή, δηλαδή είναι μπορεί να επανέλθει στη δουλειά του πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Αυτό είναι από μαρτυρίες ασθενών, επειδή και εγώ στο παρελθόν χειρουργούσα με την κλασική μέθοδο. Πολλούς ασθενείς μου δεν τους έχω χειρουργήσει με το ένα γόνατο με την κλασική μέθοδο, το άλλο γόνατο με την ελάχιστη επεμβατικότητα. Και από αυτούς το feedback είναι ότι με την ελάχιστη επεμβατικότητα η αποκατάσταση ήταν πολύ γρηγορότερα. Αυτά είναι περιστατικά. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα, κύριε Κουκάκη, είναι πολύ σημαντικός. Και ο χρόνος είναι σημαντικός για όλους πλέον. Ο χρόνος είναι σημαντικός για όλους, ναι. Αυτό είναι οπότε, μετά από αλήθεια. Πόσο χρονικό διάστημα, τονίσουμε λιγάκι, μετά από πόσο χρονικό διάστημα ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του, να επανέλθει στις δραστηριότητες του? Ο χρόνος θα επιστρέψει στο σπίτι του είναι τρίτη-τέταρτη μεταχειρητική ημέρα. Μετά από τρεις ημέρες, δηλαδή τέσσερις, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Επίσης, πλέον χειρουργούμε πολλούς ασθενείς από επαρχία, οι οποίοι φεύγουν την τέταρτη μέρα είτε με τα αυτοκίνητα των συγγενών τους, είτε ακόμα και αεροπορικώς. Δηλαδή, εξέρχονται σε πολύ καλό επίπεδο.
στις 15 με 20 μέρες μπορούν να επιστρέψουν σε δουλειά γραφείου και στις, περίπου στο τρίμηνο σε χειρονακτική, βαριά χειρονακτική εργασία. Μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε μπορεί να οδηγήσει ένας ασθενής? Η οδήγηση επιτρέπεται. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει ασθενείς που οδήγησαν στις 20 ημέρες. Θα έλεγα ο μέσος όρος είναι γύρω στις 30 ημέρες. Γιατί η χρήση του γόνατος σίγουρα είναι πολύ πιο συχνή όταν οδηγάει κάποιος, όταν είναι οι συγκεκριμένες κινήσεις, ταχύτητες, το ένα το άλλο. Χρησιμοποιείται πολύ. Όπως και στα σκαλιά. Παραδείγματος χάρη, όταν πρέπει να ανέβει τα σκαλοπάτια, του λέτε μετά από 20 μέρες. Είναι ανάλογα φυσικά, όπως είπατε, και τον ασθενή. Έτσι. Ανάλογα του ασθενού. Είναι για τις πρώτες 20 μέρες, ενώ μπορεί να κάνει ο ασθενής τις σκάλες, τον συμβουλεύουμε γενικώς να αποφεύγει όσο μπορεί τον πρώτο διάστημα. Μάλιστα. Η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη για τον ασθενή, δηλαδή και στο νοσοκομείο ή περαιτέρω μετά. Η φυσικοθεραπεία είναι απαραίτητη όσο ο ασθενής είναι μέσα στο νοσοκομείο και κυρίως τις πρώτες 2-3 ημέρες για να γίνει ο ασθενής ανεξάρτητος μέσα στην κλινική. Για μένα το κριτήριο να εξέλθει κάποιος ασθενής από την κλινική είναι να επιτύχει ένα επίπεδο κίνησης του γόνατος τουλάχιστον 90 μοίρες και να μπορέσει μόνος του να σηκώνεται από το κρεβάτι του και να πηγαίνει στην τουαλέτα να αυτοεξυπηρετείται. Αυτό συνήθως το πετυχαίνουν με την τρίτη ανταμεταχειρητική μέρα. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι σημαντικός. Στο σπίτι δε, σας λέω, ένα 80-90% των ασθενών δεν χρειάστηκαν φυσικοθεραπεία μετά. Μάλιστα. Η φυσικοθεραπεία, όταν λέτε, πόσο συχνά πρέπει να κάνει φυσικοθεραπεία? 2-3 φορές? Οι περισσότεροι ασθενείς δεν κάνουν φυσικοθεραπεία. Δεν χρειάζονται δηλαδή, γιατί με την ελάχιστη επεμβατικότητα δεν διαταράσσονται οι μύες, επιτυχάνει την κίνηση γρήγορα κλπ. Ένα ποσοστό 10% ασθενών που θα κάνουν τελικά λίγο φυσικοθεραπεία, μέρα παραμέρα και όχι για παραπάνω από 5 με 10 συνεδρίες. Μετά την εγχείρηση, τους προτείνεται περισσότερο να ασκούνται, να κάτσουν στο κρεβάτι? Ενθαρρύνουμε πάντα την κίνηση των ασθενών. Αυτό θέλουμε. Οι ασθενείς να σηκώνονται, και να δίνουμε έμφαση στην αυτοεξυπηρέτηση του ασθενούς. Αυτό που συστήνουμε είναι ο ασθενής να ασχολείται με τον εαυτό του, δηλαδή να εξυπηρετεί, να κάνει τον μπάνιο, το φαγητό του, να περπατάει, να βγει και από το σπίτι. Δεν θέλουμε να μπλέκει με βαριές δουλειές στο σπίτι και όσο το δυνατόν να αποφεύγει τις σκάλες. Ωραία. Μιλήσατε για ελάχιστη επεμβατικότητα. Παίζει ρόλο πόσο βάρος, αν είναι υπέρβαρος, αν είναι παχύσαρκος ασθενής? Δηλαδή δημιουργείται πρόβλημα? Μπορεί, παραδείγματος χάρη, αν είναι κάποιος υπέρβαρος ή παχύσαρκος, να μην μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση, κύριε Κουκάκη? Παλαιότερα η μόδα, παλαιότερα αυτό που επικρατούσε, αυτό που συστήναμε, οι ορθοπαιδικοί, ήταν κάποιος που είναι παχύσαρκος να χάσει κιλά και να χειρουργηθεί. Αυτά έχουν αλλάξει όμως πλέον, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που είναι παχύσαρκος και έχει και οστεοαρθρίτιδα γόνατος δεν μπορεί να κινητοποιηθεί για να χάσει κιλά. Οπότε αυτό που συστήνουμε είναι ο ασθενής να χειρουργηθεί για τα γόνατά του, να γίνει αρθροπλαστική και συνεχεία να μπει σε ένα πρόγραμμα διατροφικό να χάσει κάποια κιλά. Σε ένα διάστημα συστήνουμε μία μείωση του σωματικού βάρους 10-15% για 1-1,5 χρόνο μετά το χειρουργείο. Άραγε δεν είναι κάτι που τον περιορίζει πλέον, δεν είναι όπως παλαιότερα? Παχυσαρκία δεν είναι αντένδειξη, όχι. Ακριβώς, γιατί παλιά περιοριζόταν, πρέπει να χάσει βάρος, άλλοι μπορούσαν, άλλοι δεν μπορούσαν. Και οπότε υπήρχε αυτός ο περιορισμός για να υποστεί τη συγκεκριμένη επέμβαση. Χειρουργούμε πολλούς παχύσαρκους, και οι οποίοι περισσότεροι βέβαια μεταχειρητικά πειθαρχούν και χάνουν το βάρος. Σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Κουκάκη. Να σας ρωτήσουμε για την τομή. Γιατί κάποιος θα ρωτήσει πόσο μεγάλη είναι η τομή, πόσα εκατοστά είναι η τομή, και έχουμε και κάποια φωτογραφία να δείξουμε πάνω στη συγκεκριμένη ερώτηση που σας έκανα. Ναι. Εδώ είναι μία τομή δέρματος, ελάχιστη επεμβατικότητα. Αυτή η κυρία χειρουργηθεί, είναι γύρω στα 8 με 10 εκατοστά η τομή στο δέρμα, και αντίστοιχα είναι τόσο η τομή και μέσα στο χειρουργικό τραύμα, μέσα στους μύες. Αυτό που προσέχουμε, επαναλαμβάνω, είναι ότι δεν διεινίζουμε τους μύες. Εδώ είναι ένας κύριος που έχει χειρουργηθεί με την ελάχιστη επεμβατικότητα, μια τομή και εδώ γύρω στα 8 εκατοστά. Τομή στο δέρμα, είναι κάθετη τομή, γίνεται μπροστά στην επιγονατίδα. Είναι σχεδόν η μισή με το 1/3 της τομής που χρησιμοποιούμε για την κλασική αρθροπλαστική. Μάλιστα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μαζί σας για την αρθροπλαστική γόνατος. Face to face μαζί σας. Έχουμε καλεσμένο μας τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Κουκάκη. Μιλάμε για αρθροπλαστική γόνατος. Κύριε Κουκάκη, εσείς που έχετε κάνει την εξειδίκευσή σας στην αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου, στο Λονδίνο έχετε φέρει την καινούργια τεχνική εδώ από το 2009 και την κάνετε και πάρα πολύ καλά. Πολλά περιστατικά, γιατί η αλήθεια είναι όταν έχετε μια τέλεια ομάδα, λειτουργείτε πολύ καλά και έτσι ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος.
Έρχεται όλος ο κόσμος σε εσάς αργότερα και λένε ευχαριστώ παιδάκι μου που τώρα μπορώ να περπατήσω, που δεν πονάω. Γενικά οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από στερθείτε τα γόνατα τους πονάνε πολύ. Και αυτό είναι ένα ενόχλημα. Αλήθεια, έχουμε ακούσει ότι πονάνε. Ο πόνος, ναι. Ο πόνος είναι ανυπόφορος, ειδικά του γόνατος, της αρθρίτιδας. Όλο και περισσότερος κόσμος πλέον ψάχνει την χειρουργική λύση και πραγματικά όταν ο ασθενής χειρουργείται, από τους περισσότερους ασθενείς λαμβάνουμε πολύ θετικά μηνύματα. Μάλιστα. Να δείξουμε και το βιντεάκι πάλι, η αρθροπλαστική, για να μην το περάσουμε τόσο ντούκου, η αρθροπλαστική γόνατος είναι μια πολύ εξειδικευμένη επέμβαση. Είναι μια επέμβαση που κάνετε εσείς και η ομάδα σας, γιατρέ, και θέλω να εξηγήσετε στους τηλεθεατές που πιθανόν ανοίξανε τώρα την οθόνη τους, πώς ακριβώς γίνεται η αρθροπλαστική γόνατος, γιατί είναι μια απλή μέθοδος, αλλά λίγο εξειδικευμένη όπως είπαμε. Πώς γίνεται ακριβώς, βλέπουμε το βιντεάκι, εξηγήστε μας ακριβώς. Πάλι έγινε μία μικρή τομή στο βιντεάκι, έγινε μία μικρή τομή στην 8 με 10 εκατοστά στην πρώτη επιφάνεια του γόνατος. Εν συνεχεία, χωρίς να πειραχτούν οι μύες, έγινε αφαίρεση των αρθρικών επιφανειών, εδώ της κνήμης και του μυρίου. Τοποθετείται εδώ η πρόθεση της κνήμης, η οποία είναι από μέταλλο και πλαστικό. Και εν συνεχεία τοποθετείται η πρόθεση του μυρίαιου οστού. Τα δύο αυτά υλικά κουμπώνουν μεταξύ τους και δημιουργείται μία νέα άρθρωση που έχει το ίδιο λειτουργικό αποτέλεσμα με την, σχεδόν το ίδιο λειτουργικό αποτέλεσμα με την πραγματική άρθρωση. Μάλιστα. Τώρα, ο ασθενής δεν αισθάνεται κάτι διαφορετικό, δεν αισθάνεται βάρος, δεν αισθάνεται να τον βαραίνει κάτι, το υλικό αυτό. Όχι, ο ασθενής συνήθως, επειδή είναι ένα ξένο σώμα αυτό, θα πρέπει να είναι το συνηθίζουν εύκολα. Δηλαδή, ναι, όταν έχουν κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση, γιατί όσο να είναι οτιδήποτε είναι ξένο σώμα, το αισθάνεσαι κάπως ξένο, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Έτσι, και ένα σφράγισμα να βάλεις στο δόντι, συνέχεια, αν συνέχεια το θες περίπου ένα διάστημα μιας εβδομάδας, θα το συνηθίσεις. Πόσο μάλλον όταν αλλάζεις το γόνατό σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συνηθίζει ο ασθενής, βέβαια. Διαφορετικά συνηθίζεται από κάθε ασθενή. Πάντως, ο μέσος χρόνος είναι γύρω στις 40 ημέρες που θα συνηθίσει ένας ασθενής αυτό το παράλληλα, παίρνει και φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή πονάει μετά το χειρουργείο, είναι και κάτι άλλο. Μετά το χειρουργείο, ο πόνος με την ελάχιστη επεμβατικότητα είναι λιγότερος από τον πόνο της, συνήθως από τον πόνο της κλασικής μεθόδου. Εδώ λαμβάνεται βέβαια υπόψη και η ιδιοσυγκρασία του κάθε ασθενή και η αντοχή στον πόνο από τον κάθε ασθενή. Δεν είναι πονάνε όλοι οι ασθενείς το ίδιο. Ο πόνος λαμβάνουμε τα εξής μέτρα για να μην πονάει ο ασθενής. Το πρώτο και βασικότερο είναι η επισκληρίδιος αναισθησία. Εδώ βλέπουμε την οποία και πώς λειτουργεί, πώς περπατάει ο ασθενής και πώς λειτουργεί. Εδώ δεν βλέπουμε, γιατί βλέπουμε έτσι κόκκινα φωτάκια, τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε μας. Είναι τα φορτία τα οποία παίρνει η άρθρωση όταν ανεβαίνει σκάλες. Μάλιστα. Και εδώ είναι η φθορά στις αρθρικές επιφάνειες. Οπότε ζορίζεται πάνω στα σκαλοπάτια και φθύρεται. Σαφώς. Ωραία, πείτε μας λιγάκι αν υπάρχουν επιπλοκές. Υπάρχουν επιπλοκές σε συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν υπάρχει επέμβαση χωρίς επιπλοκές. Οι επιπλοκές είναι συνάρτηση της εμπειρίας του γιατρού και του παθολογικού στάδους, του παθολογικού ιστορικού του κάθε ασθενούς. Είναι διαφορετικό να χειρουργήσει ένα ασθενή με πολλαπλά προβλήματα υγείας από ένα ασθενή ο οποίος έχει λευκό ιστορικό. Σε ό,τι αφορά την αρθροπλαστική, σαφώς μπορεί να συμβούν επιπλοκές. Είναι, κάθε γιατρός θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος, να μπορεί να αναγνωρίσει άμεσα τις επιπλοκές και να τις αντιμετωπίσει διεγχειρητικά και μεταγχειρητικά. Εμείς μπορούμε να πούμε τώρα ότι το ποσοστό επιπλοκών μας είναι περίπου γύρω στο κάτω από 2%, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο στα διεθνή επίπεδα. Και από τι εξαρτάται αυτές οι επιπλοκές? Οι επιπλοκές είναι πάνω απ' όλα η εμπειρία του χειρουργού, ο οποίος θα τοποθετήσει το υλικό. Θα πρέπει να γίνει η τοποθέτηση του υλικού σωστά. Εδώ πολλές φορές βοηθάει και το ρομποτικό σύστημα συνδυασμό με την ελάχιστη επεμβατικότητα. Θα πρέπει να υπάρχει η εμπειρία. Θα πρέπει το χειρουργείο να είναι γρήγορο, για να αποφευθούν οι φλεγμονές. Θα πρέπει μεταχειρητικά η κινητοποίηση του ασθενούς να είναι γρήγορη για να αποφευθούν οι θρομβώσεις και οτιδήποτε προκύψει θα πρέπει ο χειρουργός γρήγορα να δει κάτι, την επιλογή και να προσπαθήσει να την... Άραγε γι' αυτό λέμε ότι είναι απαραίτητη η έμπειρη ομάδα, η χειρουργικά έμπειρη ομάδα και τη συγκεκριμένη επέμβαση. Αυτό σωστά. Είναι το και η εξειδίκευση του κάθε χειρουργού στο συγκεκριμένο τομέα. Που και μετά η αρθροπλαστική γόνατος
Είναι μια επέμβαση η οποία ήδη είναι στην χειρουργική πρακτική του ορθοπαιδικού και για πάνω είναι από 20 λιγότερο, χρόνια. Μάλιστα, είπατε ότι είναι και λιγότερο επώδυνη από την κλασική μέθοδο με τα κινητικά. Ελάχιστη επεμβατικότητα, ναι. Αυτό είναι από μαρτυρίες ασθενών οι οποίοι χειρουργήσαμε το ένα γόνατό τους με την κλασική μέθοδο και το άλλο γόνατο με την ελάχιστη επεμβατικότητα. Η αποκατάσταση και ο πόνος μας μαρτυρούν ότι ήταν λιγότερο. Μάλιστα. Μετάγγιση αίματος θα χρειαστεί ο ασθενής? Αυτό είναι μια ερώτηση βέβαια πολύ συχνά την κάνουν οι ασθενείς. Με την ελάχιστη επεμβατικότητα του γόνατος η πιθανότητα μετάγγισης ελαττώνεται πάρα πολύ. Δεν εξαλείφεται όμως. Μπορεί κάποιος ασθενής να χρειαστεί λίγο αίμα. Συνήθως ζητάμε από τον ασθενή να έχει παρακαταθήκη μία φιάλη αίμα για το χειρουργείο αυτό. Μάλιστα. Σε ένα 80% των ασθενών δεν μεταγγίζουμε. Ένα 20% των ασθενών μας μόνο μεταγγίζεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν λοιπά προβλήματα σε μια τέτοια, παραδείγματος χάρη λοιπά προβλήματα υγείας, αποτελούν αντένδειξη για να υποβληθεί ένας ασθενής συγκεκριμένη αρθροπλαστική γόνατος, συγκεκριμένη επέμβαση? Πλέον με τις σύγχρονες μεθόδους αναισθησίας, με τις τεχνικές που έχουμε αναπτύξει και τις χειρουργικές τεχνικές και με τον καλό προεγχειρητικό έλεγχο, σπάνια ένας ασθενής θεωρείται ανεγχείρητος. Χειρουργούμε ασθενείς με αρκετά προβλήματα υγείας, θα έλεγα, πολύ περισσότερα από ό,τι στο χειρουργόντουσαν στο παρελθόν, με επιτυχία. Το μυστικό σε όλα αυτά είναι ο σωστός προεγχειρητικός έλεγχος, η προετοιμασία του ασθενούς ώστε να βελτιωθεί η κλινική του εικόνα μέχρι την ώρα του χειρουργείου. Σαφή αντένδειξη είναι κάποιο έμφραγμα που έχει συμβεί το τελευταίο εξάμηνο ή κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο που έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό. Αυτές είναι απόλυτες αντεδείξεις για να γίνει, να προβεί ο ασθενής σε χειρουργείο. Από εκεί μετά όλα τα υπόλοιπα ρυθμίζονται, βελτιώνονται. Πολύ σπάνια να κοπεί ένας ασθενής, να τον κόψουμε από την χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις αντενδείξεις, κύριε Κουκάκη. Θα μας πείτε λίγο αν υπάρχουν ήδη αντενδείξεις στην αρθροπλαστική γόνατος με την κλασική μέθοδο. Ναι, με την αρθροπλαστική γόνατος ελάχιστη επεμβατικότητα δουλεύεις από μικρό χειρουργικό παράθυρο. Αυτό βέβαια, όσο αυξάνει η εμπειρία κάποιου ορθοπαιδικού χειρουργού με τη μέθοδο, μπορεί να αναλάβει όλο και περισσότερο πιο δύσκολες επεμβάσεις. Σωστά. Καλό είναι στην αρχή της χρησιμοποίησης αυτής της μεθόδου από ένα ορθοπαιδικό χειρουργό να αποφεύγονται ιδιαίτερα παχύσαρκοι ασθενείς, να αποφεύγονται ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη χειρουργηθεί στο παρελθόν με οστεοτομίες ή με κάποια άλλα χειρουργία. Καλό είναι να αποφεύγονται να χειρουργούνται ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιες δυσπλασίες στις επιγονατίδες τους και δυσκολεύεται ο χειρουργός να δει. Βέβαια, όσο αυξάνει η εμπειρία ενός χειρουργού, όλο και πιο δύσκολες επεμβάσεις μπορεί να γίνουν με ελάχιστη επεμβατικότητα. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει με ελάχιστη επεμβατικότητα είναι μία αναθεώρηση. Δηλαδή, ένα γόνατο το οποίο έχει χειρουργηθεί με αρθροπλαστική, να το ξαναχειρουργήσεις με ελάχιστη επεμβατικότητα. Εκεί είναι απόλυτη αντένδειξη. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Από και μετά, όλες οι άλλες περιπτώσεις, αναλόγως εμπειρίας, μπορεί να γίνουν. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, προσωπικά, από την προσωπική μου πρακτική, ένα 80-90% των ασθενών με οστεοαρθρίτιδα να τους χειρουργούμε με την μέθοδο της ελάχιστης επεμβατικότητας. Μα εφόσον ένας ασθενής το γνωρίζει, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνει πλέον. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είπατε επίσης αντενδείξεις σε σχέση με την κλασική μέθοδο, ότι είναι πολύ λιγότερες. Επίσης, είπαμε για τη μετάγγιση αίματος. Πάλι είναι μειωμένη η μετάγγιση αίματος, μειωμένη η πιθανότητα για μετάγγιση αίματος. Οπότε είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε σε σχέση, γιατί να μην θέλει κάποιος να κάνει αρθροπλαστική γόνατος αντί την κλασική μέθοδο. Τώρα, ένα κομμάτι που θα ρωτήσει κάποιος είναι το οικονομικό κομμάτι. Σίγουρα να μιλήσουμε λιγάκι για την οικονομική υποχρέωση που έχει ο ασθενής. Ναι, καλύπτεται από τα ταμεία? Από τα ταμεία καλύπτεται απόλυτα αυτή η μέθοδος, όπως και, και ο συνδυασμός της με την πλοήγηση, με την εμφύτευση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, τη ρομποτική που λέμε. Καλύπτεται απόλυτα από τα ταμεία και γενικώς δεν είναι μία μέθοδος την οποία δεν μπορεί να προσεγγίσει ο ασθενής. Καλύπτει από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Μάλιστα. Τώρα, θα επικρατήσει η αρθροπλαστική γόνατο σε σχέση με την κλασική? Πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Όλο και περισσότερο μας είπατε ότι οι ασθενείς επιλέγουν την αρθροπλαστική γόνατο. Είναι μια μέθοδος που θα επικρατήσει στο μέλλον? Αυτό δεν το ξέρουμε 100%. Πάντως, σίγουρα με την εξέλιξη των εργαλείων, με την εξέλιξη των εργαλείων και με την εξέλιξη των μετάλλων, βαίνουμε προς τα εκεί. Μάλιστα. Όταν λέτε αρθροπλαστική γόνατος, είναι κάποια εμφυτεύματα που χρησιμοποιείτε? Ποια είναι τα εμφυτεύματα αυτά, δηλαδή ποια είναι η υφή τους, το βάρος τους, όλα αυτά? Αισθάνεται ο ασθενής, γιατί έχουμε και μια εικόνα να δείξουμε, αισθάνεται ο ασθενής ότι είναι κάτι δικό τους πλέον? Μετά από ένα διάστημα που ενσωματώνεται το υλικό, ναι, αυτό είναι που βλέπουμε τώρα μια φωτογραφία, μια ακτινογραφία ενός ασθενής που έχει χειρουργηθεί με αρθροπλαστική γόνατος. Βλέπουμε το πάνω μέρος και το κάτω μέρος είναι από μέταλλο και το ενδιάμεσο που φαίνεται με μαύρο είναι πλαστικό. Σαφώς είναι ένα ξένο σώμα, το οποίο θέλει κάποιο χρόνο να ενσωματωθεί στον ανθρώπινο και να συνηθιστεί από τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτός ο χρόνος είναι γύρω στις 40 ημέρες. Παρ' όλα αυτά, ένας ασθενής που έχει χειρουργηθεί με αρθροπλαστική βελτιώνεται για ένα χρόνο περίπου. Μάλιστα. Μεταχειρητικά θα χρειαστεί κάποια αποθεραπεία? Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κάνει? Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε? Μεταχειρητικά λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, κυρίως για τη ρύθμιση του πόνου του, και λαμβάνει αντιπυκτική αγωγή, ένα χαπάκι κυρίως για ένα ημερησίως, για περίπου 30 ημέρες για την αποφυγή θρομβώσεων. Μετά τις 30 ημέρες σταματάει πλήρως η φαρμακευτική αγωγή. Άρα και δεν πονάει μετά από ένα χρονικό διάστημα κάποιων ημερών, δεν πονάει? Σαφώς, πλέον. Σαφώς. Βλέπουν τεράστια διαφορά, μπορεί να περπατήσουν. Ναι. Αισθάνονται ότι χρειάζονται κάποιο βοήθημα βάδισης? Το βοήθημα με την αρθροπλαστική της ελάχιστης σημαντικότητας, συνήθως την πρώτη εβδομάδα αφήνουν τις πατερίτσες ή τα βοηθήματα. Το 90% των ασθενών δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο μέσο εξάρτησης μετά την εβδομάδα. Υπάρχουν βέβαια και ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα νευρολογικά, προβλήματα στήριξης, αδυναμία, πολύ ηλικιωμένα άτομα, τα οποία σαφώς θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο να απεξαρτητοποιηθούν από τα μέσα στήριξης. Μάλιστα. Η μετάβαση μετά σε κάποιο κέντρο αποθεραπείας είναι απαραίτητη? Και πάλι, στα κέντρα αποθεραπείας συνήθως... Του συμβουλεύετε ότι πρέπει να πάνε σε κέντρο αποθεραπείας? Πολύ ελάχιστους ασθενείς. Περισσότεροι τα καταφέρουν και αυτοξυπηρετούνται στο σπίτι τους. Θα έλεγα είναι λιγότερο από 5% αυτοί που στέλνουμε σε κέντρα αποκατάστασης και αφορούν συνήθως ασθενείς που έχουν συμπορμαρτούντα νευρολογικά προβλήματα και κάποιες άλλες παθολογικά προβλήματα. Οι περισσότεροι ασθενείς αυτοεξυπηρετούνται και αυτό είναι το σημαντικό με τη μέθοδο. Γυρίζουν την τέταρτη μέρα στο σπίτι τους και αυτοεξυπηρετούνται. Εκεί δίνουμε έμφαση. Και νομίζω ότι ο ασθενής μπορεί να πολύ γρήγορα να πατήσει τα πόδια του και να μην γίνεται βάρος στο συγγενικό του περιβάλλον. Ωραία. Να τονίσουμε λιγάκι το χρόνο νοσηλείας του, ότι είναι πόσες μέρες και όλα αυτά. Είναι γύρω στις 3-4 ημέρες ο χρόνος νοσηλείας του. Μετά περίπου 20 έως 40 μέρες είναι αυτές που... 20 μέρες συστήνουμε γενικά προσοχή, να το φυλάξει κάποιος το γόνατό του, να αυτοεξυπηρετείται, αλλά όχι να εμπλέκεται σε βαριές χειρονακτικές δουλειές στο σπίτι του. Ωραία, ηλικιακά από ποια ηλικία και μετά θα μπορούσατε να πείτε ότι κάποιος θα υποστεί τη συγκεκριμένη επέμβαση? Ηλικιακά δεν υπάρχει κάποιος ηλικιακός περιορισμός. Χειρουργούμε και οι νέοι ασθενείς, σαφώς ιδιαίτερα οι γυναίκες, το ζητάνε αυτό, γιατί είναι για κοσμητικούς λόγους, τη μικρή τομή τη ζητάνε. Μάλιστα. Από και μετά μπορεί να γίνει και σε ηλικιωμένους, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και τα δύο, αν κάποιος ασθενής έχει πρόβλημα, γιατί συνήθως πονάνε και στα δύο γόνατα. Ναι. Αν κάποιος ασθενής θέλει να κάνει επέμβαση, αρθροπλαστική επέμβαση και στα δύο γόνατα, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα? Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε. Το κάνουμε βέβαια με σωστή επιλογή του ασθενούς. Θα πρέπει ο ασθενής, επειδή είναι ένα διπλό χειρουργείο ουσιαστικά, θα πρέπει και ο ασθενής να. Και δεν μπορεί να περπατήσει καθόλου. Θα πρέπει και ο ασθενής να. Τα προβλήματά του υγείας να το επιτρέπουν. Συνήθως επιλέγουμε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα υγείας, αλλιώς μετά δεν υπάρχει κανένας λόγος στο ρηψού. Γιατί αν έχουν ένα γόνατο ή δύο γόνατα, σε τι διαφέρει στα προβλήματα υγείας? Τι γίνεται, το να χειρουργήσει το ένα γόνατο του ασθενούς, ο κίνδυνος είναι πολύ πολύ μικρός. Όταν όμως χειρουργείς δύο γόνατα ταυτόχρονα, είναι διπλό το χειρουργείο, οπότε ο κίνδυνος επιπλοκών αυξάνει, ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα υγείας. Επιλέγουμε συνήθως ασθενείς να χειρουργήσουμε και τα δύο γόνατα μαζί, που είναι μέχρι την ηλικία 60-65
ετών και αυτοί ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Σε μεγαλύτερες ηλικίες γενικώς το αποφεύγουμε, συστήνουμε να γίνει πρώτα το ένα γόνατο και μετά από ένα τρίμηνο να γίνει το άλλο γόνατο. Μάλιστα. Είπατε ότι η συγκεκριμένη επέμβαση αρθροπλαστικής γόνατος τη χρησιμοποιείται στην οστεοαρθρίδα του γόνατος. Ναι. Εάν κάποιος υποστεί ένα τραύμα στο γόνατο, είτε σε νεαρή ηλικία είτε σε μεγάλη ηλικία, αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει ακόμα αρθροπλαστική γόνατος? Όχι, αυτά τώρα εξαρτάται από την παθολογία του. Τι ακριβώς θα συμβεί στο γονατό. Δηλαδή, μία ρήξη μηνίσκου ή μία ρήξη προστίουχη αυτού. Αυτά είναι συνδεσμικές βλάβες, αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά. Η αρθροπλαστική γόνατος είναι αποκλειστικά για βλάβες στο χόνδρο και σε ηλικίες οι οποίες είναι συνήθως μετά τα 50. Μετά τα 50. Yeah. Ωραία. Και πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να πούμε, ποια είναι η διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου υλικού που χρησιμοποιείται στην αρθροπλαστική γόνατος? Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το ρωτάνε συνέχεια οι ασθενείς. Πόσο θα κρατήσει αυτό το υλικό. Η απάντηση επίσημα είναι 15 με 20 χρόνια. Από εκεί και μετά. Υπάρχουν και έρευνες ότι αυτό έχει κρατήσει, υπάρχουν υλικά που έχουν κρατήσει και 30 χρόνια. Και σαφώς υπάρχουν υλικά που κράτησαν και λιγότερα. Το πόσο θα κρατήσει μια αρθροπλαστική γόνατος, δηλαδή το πόσο χρόνο ζωής του προθέματος, έχει άμεση συνάρτηση πρώτα απ' όλα με την σωστή τοποθέτηση, η οποία άπτεται της χειρουργικής ευχέρειας του χειρουργού. Δηλαδή θα πρέπει ο χειρουργός να τοποθετήσει σωστά, ευθυγραμμισμένα, μέσα στο γόνατο του ασθενού, στο σωστό άξονα. Οπότε γίνεται πολύ καλή προχειρητική μελέτη. Θα πρέπει να γίνει προχειρητική μελέτη, αλλά και ένα πολύ καλό χειρουργείο, έτσι, από πλευράς του χειρουργού. Το δεύτερο σημείο που σχετίζεται με την φθορά του υλικού είναι η ποιότητα του υλικού. Υπάρχουν σαφώς υλικά διαφόρων ταχυτήτων. Και ο τρίτος παράγοντας είναι η χρήση που το κάνει ο ασθενής. Υπάρχουν ασθενείς, ένας 50χρονος ασθενής, σαφώς έχει μεγαλύτερη δραστηριότητα από έναν 70χρονο και ο 50χρονος ασθενής πιθανόν να το φθείρει το γόνατό του νωρίτερα. Αυτό που συμβουλεύουμε όλους τους ασθενείς που χειρουργούνται με αρθροπλαστικές είναι να βγάζουν μια ακτινογραφία κάθε 1 με 2 χρόνια και να παρακολουθούνται από το θεράποντα γιατρό. Οπότε κάτι το οποίο θα το δούμε σε πρώιμο στάδιο, μια χαλάρωση κλπ. Να μπορεί πριν χάσει πολύ κόκαλο, πριν πολύ οστούν, να επανεγχειριστεί. Δηλαδή είναι καλύτερα να έχει όσο πιο πολύ οστό έχει. Αυτό, οπότε ναι, να στηρίξει λίγο το εμφύτευμα. Το εμφύτευμα στη δεύτερο χειρουργείο. Μάλιστα. Στα revision που λέμε, στις το λιγότερο χρονικό διάστημα που μπορεί να αντέξει ένα εμφύτευμα ποιο είναι? Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δεν τοποθετηθεί σωστά το υλικό, μπορεί να χαλαρώσει μέσα σε 2 χρόνια. Καταλάβατε. Αν δεν τοποθετηθεί όπως πρέπει. Μάλιστα. Συμβαίνει και αυτό? Αυτό μπορεί να συμβεί, ναι. Μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνει σωστά η επέμβαση. Οπότε η δική σας ομάδα που είναι εξειδικευμένη στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι σημαντικό γιατί έχει και την εξειδίκευση. Είναι σημαντικό να υπάρχει εξειδίκευση στις αρθροπλαστικές. Είναι σημαντικό να υπάρχει εξειδίκευση στις αρθροπλαστικές. Από εκεί και μετά υπάρχουν και στάθμητοι παράγοντες. Παράδειγμα, μια φλεγμονή γόνατος, ας πούμε, ένα μικρόβιο μπορεί να το επίσης, αν συμβεί. Σωστά. Σπάνια βέβαια συμβαίνει, αλλά αν συμβεί μπορεί να χαλάσει, να φθείρει το γόνατο πολύ νωρίτερα. Μάλιστα. Θα ήθελα να ζητήσουμε πάλι να τονίσουμε για να επενθυμίσουμε στους τηλεθεατές τα συμπτώματα της οστεοαρθρίδας γόνατος, γιατί πιθανόν κάποιος να έχει κάποιο σύμπτωμα και να μην γνωρίζει τη συγκεκριμένη πάθηση. Τι θα κάνει τον ασθενή να οδηγηθεί και να θέλει να κάνει την αρθροπλαστική γόνατος? Ναι, το πρώιμο σύμπτωμα στην οστεοαρθρίδα του γόνατος είναι συνήθως είναι ο πόνος. Συνήθως είναι ο πόνος, ο οποίος στην αρχή είναι κατά την βάδιση, μετά είναι κατά την ηρεμία και τελικά είναι πόνος συνεχόμενος και κυρίως το βράδυ. Αυτό είναι το πρώιμο σύμπτωμα του ασθενούς. Από εκεί και μετά υπάρχουν υποτροπιάζοντα ύδραθρα, δηλαδή πρίζεται το γόνατο από την φθορά των αρθρικών επιφανειών και μπορεί να παραμορφωθεί το γόνατο σε απότερα συμπτώματα, να ρευοποιηθεί, να βλεσοποιηθεί, δηλαδή να γωνιάσει το γόνατο, να το πούμε κοινώς. Μπορεί επίσης να προσθεθεί, να υπάρχει δισκαμψία, να μην μπορεί να λυγίσει, να τεντώσει το πόδι του κάποιος ασθενής. Στα τελικά στάδια σαφώς κουτσένει κάποιος, χολότητα, να κοντένει το πόδι. Μπορεί να κοντίνει το πόδι, ναι, βέβαια, σιγά. Αν θαρεί πολύ, μπορεί να κοντίνει σχέση με το άλλο.
Αυτά είναι τα συμπτώματα γενικώς που. Άρα είναι η γερατιά που λύνονται πάνω απ' όλα. Δηλαδή λύνονται γιατί λένε «Α, γέρασα και γι' αυτό συμβαίνει αυτό». Και όμως δεν είναι πάντα ότι δεν υπάρχει λύση. Υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν πολύ καλές λύσεις, σαν την αρθροπλαστική γόνατος. Ναι, ναι. Παλαιότερα ο κόσμος θεωρούσε ότι έτσι θα ζήσει, ας πούμε, με ένα γόνατο δύσχριστο και δυσλειτουργικό. Η ποιότητα ζωής είναι πολύ σημαντική, κύριε Κουκάκη. Η ποιότητα ζωής, έτσι. Ναι. Και πιστεύουμε ότι όλο και περισσότερο, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε, όλο και περισσότερο οι ασθενείς θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, να μπορούν να περπατήσουν, γιατί και οι μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι θέλουν να περνάνε καλά. Αυτό είναι και ακριβώς να... αυτό είναι και που λέμε στους ασθενείς. Δηλαδή, το πιο συχνό ερώτημα που κάνουν οι ασθενείς είναι: γιατρέ να χειρουργηθώ, πρέπει να χειρουργηθώ. Αυτό εξηγώ στους ασθενείς ότι είναι θέμα ποιότητα ζωής. Αποκλειστικά, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με επεμβάσεις που αφορούν την ζωή κάποιου. Δεν είναι καταστάσεις life-threatening που απειλούν τη ζωή του ασθενούς. Η ιστορία είναι κάτι που βελτιώνει. Η ιστορία είναι κάτι που χαλάει την ποιότητα ζωής και έχει να κάνει με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να κλειθεί στο σπίτι του όλη μέρα και να βλέπει τηλεόραση για να μην πονάει. Σωστά. Είναι άλλος που και τον ελάχιστο πόνο δεν τον ανέχεται, οπότε θα χειρουργηθεί. Έχει να κάνει δηλαδή με την ποιότητα ζωής, το επίπεδο ποιότητας ζωής που επιλέγει ο καθένας να ζήσει. Εκεί είναι ακριβώς που ερχόμαστε και υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις και μπορεί να βοηθεί ο κόσμος. Πολύ καλά μας τα λέτε. Πάμε όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με εσάς, κύριε Κουκάκη. Face to face μαζί σας. Εδώ είμαστε μαζί σας για όλους εσάς που έχετε και πάσχετε από πρόβλημα, από τη συγκεκριμένη πάθηση οστεοαθρίτιδας. Έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό μας, τον κύριο Κουκάκη. Κύριε Κουκάκη, να εξηγήσουμε την αρθροπλαστική γόνατος. Είσαστε εξειδικευμένος από το Λονδίνο στο Guy & Thomas. Μας φέρνετε από το 2009, όχι τώρα, από το 2009, την συγκεκριμένη μέθοδο, την καινούρια μέθοδο τεχνολογίας, την αρθροπλαστική γόνατος. Και να δείξουμε πάλι το βιντεάκι. Θα ήθελα να εξηγήσετε ακριβώς πώς γίνεται η συγκεκριμένη επέμβαση. Για τους τυχόν τηλεθεατές που ανοίξαν τώρα τις οθόνες τους, πείτε μας λιγάκι πώς γίνεται, εξηγήστε μας για την επέμβαση. Ναι, αρθροπλαστική γίνεται μια μικρή τομούλα μπροστά στο γόνατο, η οποία είναι γύρω σε 8 με 10 εκατοστά, μια κάθετη τομή μπροστά από την επιγονατίδα. Mm-hmm. Στη συνέχεια, χωρίς να πειράζουμε τους μύες, αυτό που γίνεται είναι αφαιρούνται οι αρθρικές επιφάνειες. Εδώ είναι αφαιρούνται οι αρθρικές επιφάνειες από το μοιραίο στουν και από την κνήμη. Δεν κόβουμε κόκαλα όπως νομίζει πολύ ο κόσμος, αφαιρούνται αρθρικές φθαρμένες επιφάνειες μόνο. Εδώ αφαιρέθηκε και της κνήμης και τοποθετείται στη συνέχεια η πρόθεση της κνήμης και στη συνέχεια η πρόθεση στο μοιραίο οστούν. Πρόκειται περί από προθέσεις από κράμα μετάλλων. Ενδιάμεσα είναι ένα πλαστικό πολυεθυλένιο και λειτουργεί έτσι καινούργια, κουμπώνουν μεταξύ τους αρθρικές επιφάνειες και λειτουργεί έτσι σαν μια καινούργια άρθρωση. Τι πρέπει να αποφύγει ο ασθενής μετά από ένα χειρουργείο αρθροπλαστικής γόνατος? Ποιες είναι οι δραστηριότητες που περιορίζεται λιγάκι και πρέπει να τις αποφύγει? Θα λέγαμε για το πρώτο 20ήμερο, αυτό που συστήνουμε είναι ο ασθενής να είναι λίγο φιδωλός με το ανέβασμα και το κατέβασμα της σκάλας. Αυτό είναι το. Και να μην εμπλέκεται σε βαριές χειρονακτικές εργασίες. Συστήνουμε να αυτοεξυπηρετείται, όχι όμως βαριές χειρονακτικές εργασίες. Να πάει να σηκώσει βάρη, να πάει να σηκώσει δηλαδή, σακούλες από το σούπερ μάρκετ, να κάνει δηλαδή πράγματα, να πάει να σφουγγαρίζει, δηλαδή βαριές δουλειές. Να αυτοεξυπηρετείται, ναι, να μαγειρέψει λίγο το φαγητό του, να πηγαίνει τουαλέτα, να κάνει το μπάνιο του, αυτά. Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που βλέπουν από διάφορα μέρη της Ελλάδος, κύριε Κουκάκη, και σίγουρα μπορεί να είναι ασθενείς που είναι γεωργοί, που γυναίκες που ίσως μαζεύουν ελιές, που ίσως κάνουν κάποιες χειρονακτικές εργασίες στο αγρόκτημα τους. Οπότε μπορείτε να μας πείτε, πονάνε αυτή τη στιγμή, έχουν λίγο ελαττώσει τις εργασίες αυτές, αλλά αποφασίζουν τώρα να ξαναπανέλθουν στην εργασία τους. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν αυτά τα πράγματα που ίσως τελευταία έχουν σταματήσει ή μειώσει? Αυτό αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα, δηλαδή οι μαρτυρίες των ασθενών που υπόκεινται σε αρθροπλαστική γόνατος είναι πλέον σημαντικές. Δηλαδή, πραγματικά με την μέθοδο, με την αρθροπλαστική γόνατος αλλάζει τελείως η ποιότητα ζωής των ασθενών. Μην ξεχνάμε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί ασθενείς, ότι η αρθρίτιδα του γόνατος πονάει πάρα πολύ και πολλοί ασθενείς καταφεύγουν ακόμα και στη χρήση αντικαταθλιπτικών για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Δηλαδή η αρθρίτιδα οδηγεί σε κατάθλιψη γιατί οι ασθενείς δεν μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία μπορούσαν να κάνουν στο παρελθόν. Αλλά αυτό έχει γίνει κατά τη διάρκεια του χρόνου, δεν ήταν overnight. Ακριβώς. Και η αρθροπλαστική γόνατος γίνεται, ουσιαστικά έρχεται σαν λύτρωση για αυτούς τους ασθενείς.
Βέβαια, γιατί ενώ έχει επικρατήσει ένα χρονικό διάστημα η πτώση αυτή των ενεργειών, δηλαδή να μην μπορούν να δουλέψουν, ενώ τώρα ξαφνικά μέσα σε 20-40 μέρες μπορούν να περπατήσουν. Εγχειρητικοί κίνδυνοι υπάρχουν, ναι. Εγχειρητικοί κίνδυνοι υπάρχουν πάντα για όλους τους ασθενείς, για όλους τους γιατρούς, για όλες τις μεθόδους και θα υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν στην ιατρική. Αλλά είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι από την κλασική μέθοδο. Σαφώς βέβαια, σαφώς με την εξέλιξη της ιατρικής, με την εκπαίδευση των χειρουργών, με τις νέες μεθόδους και όλα αυτά, πλέον μιλάμε για μικρό αριθμό διαχειρητικών κίνδυνων. Οι πιθανότητες ένας ασθενής που έχει οστεοαρθρίτιδα στο ένα γόνατο να συμβεί και στο άλλο γόνατο είναι μεγάλες? Συνήθως είναι μεγάλη. Εδώ έχουμε το εξή. Η αρθρίτιδα του γόνατος τώρα ή θα είναι μόνο αρθρίτιδα, θα προσβάλλει δηλαδή μόνο μία άρθρωση, μόνο το ένα γόνατο, ή θα είναι οστεοαρθρίτιδα άμφου, δηλαδή ταυτόχρονα και στα δύο γόνατα. Υπάρχει και περίπτωση, επειδή το ένα γόνατο είναι αρθρητικό, ο ασθενής να το αφήσει, να στηρίζει το βάρος του στο άλλο γόνατο, το οποίο αργά ή γρήγορα φθείρεται και εκείνο. Στις περισσότερες, ένα 50% των ασθενών, η αρθρίτιδα πάντως προσβάλλει και τα δύο γόνατα. Μάλιστα. Όταν υπάρχει ένα πόδι που είναι στραβό από αρθρίτιδα, θα μπορεί να διορθωθεί κάτι τέτοιο με την συγκεκριμένη επέμβαση αρθροπλαστικής? Και αυτό το ζητάνε, και αυτό το ρωτάνε πάρα πολλοί ασθενείς. Διαρωτώνται αν με, το χειρουργείο διορθωθεί και, το πόδι σιώσε, που λένε. Ναι, αυτό επιτυγχάνεται διαχειρητικά με κατάλληλες μετρήσεις που κάνουμε. Ο άξονας του γόνατος επιστρέφει στο φυσιολογικό του. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αποφορτίζεται το άλλο γόνατο και οι άλλες αρθρώσεις που παίρνουν τα φορτία ενός αρθρωτικού γόνατος, και σε πολλούς ασθενείς ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος από τη μέση τους. Ασθενείς που δεν βαδίζουν σωστά, πονάει η μέση τους. Όλα αυτά σιγά σιγά φθήνουν μετά την αποκατάσταση του άξονα. Και περπατάει ο ασθενής αμέσως. Την πρώτη μεταχειρητική. Χρειάζεται, μάλιστα, χρειάζεται κάποιο βοήθημα ίσως. 2-3 ημέρες και μετά το αφήνει. Δηλαδή, φεύγοντας από την κλινική, συνήθως δεν το χρησιμοποιεί. Ένα μικρό ποσοστό το χρησιμοποιεί μία εβδομάδα και εντάξει, υπάρχει και ένα ποσοστό, θα έλεγα 5-10% ασθενών, οι οποίοι για διάφορους λόγους, νευρολογικούς, μυϊκή αδυναμία κλπ., το κρατάει για περισσότερο. Όταν κάποιος ασθενής έχει υποστεί την επέμβαση αρθροπλαστική γόνατος, μπορεί να ταξιδέψει εύκολα, μπορεί να περάσει στους ανιχνευτές, στο αεροδρόμιο, τα X-ray machines εύκολα? Έχει πρόβλημα, ανιχνεύεται αυτό? Τα υλικά αυτά συνήθως είναι απομαγνητισμένα και δεν χτυπάνε στα περισσότερα αεροδρόμια. Τα καινούργια υλικά δηλαδή είναι απομαγνητισμένα και δεν έχουν θέμα. Από εκεί μετά εμείς προμηθεύουμε τους ασθενείς πάντα με μια ταυτότητα που αναφέρει μέσα το είδος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Τώρα, το αν μπορεί να ταξιδέψει. Συστήνουμε, πολλοί ασθενείς μας έρχονται από επαρχία και χειρουργούνται, από νησιά. Την τέταρτη μεταχειρητική μέρα μπορούν να φύγουν είτε με το αυτοκίνητο, όχι να οδηγήσουν βέβαια, με το αυτοκίνητο ενός συγγενή τους, μπορούν να ταξιδέψουν κανονικά, είτε με αεροπλάνο. Οπότε μετά από 20-40 μέρες, όπως είπατε κι εσείς, μπορούν να οδηγήσουν κανονικά και ας είναι και συχνή η οδήγησή τους, δεν παίζει ρόλο. Έχει μπει το νερό στα πλάκια που λέμε. Ακριβώς. Αισθάνονται πλέον ότι είναι δικά τους τα κόκαλα, δικό τους το γόνατο και μπορούν να κάνουν. Υπάρχουν ασθενείς που φοβούνται γενικά, δηλαδή αισθάνονται, επειδή και η ψυχοσύνθεση του ατόμου είναι πάρα πολύ σημαντική σε μια τέτοια περίπτωση. Οι περισσότεροι ασθενείς φοβούνται, και οι περισσότεροι ομολογώ φοβούνται την αναισθησία. Σίγουρα παρά φοβούνται και την αναισθησία. Παρά το χειρουργείο, σαν χειρουργείο. Δηλαδή, οι πιο συνήθεις ερωτήσεις είναι αν θα πάθουν κάτι κατά τη διάρκεια της αναισθησίας. Γιατί είναι μεγάλη ηλικία. Και η δεύτερη ερώτηση, αν θα ξαναπερπατήσουν μετά από αυτή την επέμβαση. Υπάρχουν όμως και τα επισκληρίδια. Την πρώτη ερώτηση, ναι, υπάρχει επισκληρίδιος αναισθησία, η οποία έχει λύσει τα χέρια των αναισθησιολόγων και χειρουργούνται ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, πνευμονολογικά κλπ. Οπότε και νέες μέθοδοι, όπως είναι το μπλοκ που γίνεται στο σκέλος, ναρκώνεται δηλαδή μόνο το ένα σκέλος, πιο μοντέρνα ακόμα μέθοδο, και αυτή έχει τις ενδείξεις. Οπότε αποφεύγει τη γενική αναισθησία και πολλοί ασθενείς που στο παρελθόν τους απορρίπταμε για μια χειρουργική επέμβαση, τώρα πλέον μπορούμε να τους κάνουμε με σχετική ασφάλεια.
Μάλιστα. Να τονίσουμε λιγάκι και το οικονομικό κομμάτι, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι σίγουρα κάποιος που αναρωτιέται, που είναι συνταξιούχος, που πιθανόν περιορίζεται λίγο οικονομικά και θα πει: εγώ, παιδάκι μου, μπορώ να πάω να κάνω ανθρωπλαστική γόνατος που παίρνω την τάδε σύνταξη ή την τάδε αυτά, ή δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Ασφαλιστικά ταμεία υπάρχουν, τα περισσότερα είναι αυτά που καλύπτουν την ανθρωπλαστική γόνατο, ναι. Σωστά. Τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΟΠΗ είναι τώρα το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο που τα έχει απορροφήσει όλα, καλύπτει αυτή την επέμβαση στις δημόσιες. Στα δημόσια νοσοκομεία ο ασθενής δεν καλείται να πληρώσει κάτι. Στις ιδιωτικές κλινικές υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά το καλείται να πληρώσει, ό,τι αφορά το μόσχημα. Κατά τα 2/3 όμως καλύπτεται από τα ιδιωτικά, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Να τονίσουμε επίσης ότι δεν υπάρχει έλλειψη των μοσχευμάτων, των εμφυτευμάτων, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν υπάρχει έλλειψη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλλειψη στην Ελλάδα. Υπάρχουν όλα τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούνται και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση ο οργανισμός να αποβάλει αυτό το συγκεκριμένο εμφύτευμα? Δηλαδή, υπάρχουν σίγουρα και οργανισμοί που δεν τους αρέσει το ξένο σώμα. Ή με την πείρα σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Αυτό, κοιτάξτε, η αλλεργία πλέον, η αλλεργία σε αυτά τα ξένα σώματα είναι ένα μεγάλο κομμάτι και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί και πλήρως. Αυτό που σίγουρα ρωτάμε σε έναν ασθενή για να δούμε αν υπάρχει αλλεργία είναι αν υπάρχει αλλεργία στα μέταλλα. Συνήθως οι ασθενείς αυτοί, επειδή είναι ηλικιωμένοι, ξέρουν αν έχουν αλλεργία στα μέταλλα και σε αυτούς τους ασθενείς γίνεται ειδική παραγγελία πρόθεσης χωρίς νικέλιο. Οπότε υπάρχει και αυτή η επιλογή. Ναι, υπάρχει και αυτή η επιλογή. Αυτό βέβαια πολύ σπάνια γίνεται σε ασθενείς που έχουν δηλαδή αποδεδειγμένη αλλεργία στα μέταλλα. Είναι σπάνιο, αλλά υπάρχει. Πάντως σας συγχαίρω και για την υπομονή σας. Και φυσικά όχι την υπομονή σας μόνο σαν χειρουργός, αλλά φυσικά να αντιμετωπίζετε άτομα που δεν ακούνε, που ίσως δεν καταλαβαίνουν τόσο καλά. Γιατί εννοώ ηλικιακά όλο αυτό, ότι μπορούν να φτιάξουν την ποιότητα ζωής τους, απαιτεί μια ιδιαίτερη υπομονή να εξηγήσετε ακριβώς πώς γίνεται η αρθροπλαστική γόνατος. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να τους φέρετε στο χειρουργείο, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Εντάξει, αυτό αφορά συνήθως ηλικιωμένα άτομα, όπως σας είπα, αλλά και αυτοί ακόμα αν ψάχνουν. Δηλαδή, ο κόσμος τώρα συνέχεια ενημερώνεται και όλο και περισσότερος κόσμος θέλει να λύσει το πρόβλημά του. Οπότε, τι θα συμβουλεύατε στους τηλεθεατές που πάσχουν από οστεοαθρίτιδα? Ότι υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις και να μην διστάσουν για το χειρουργείο και να εμπιστευτούν τον ορθοπαιδικό χειρουργό του. Πάνω απ' όλα εσάς, κύριε Γκουκάκη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας φέρατε την καινούρια μέθοδο MIS, Minimal Invasive Surgery, αρθροπλαστική γόνατος. Είναι μία μέθοδος που θριαμβεύει και στην Ελλάδα, μάλιστα και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή face to face. Ευχαριστώ και εγώ. Και ευχόμαστε σύντομα να έρθετε και όλες τις καινούριες τεχνικές εδώ στο face to face. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και σας παρακαλούμε μην πονάτε, μην υποφέρετε. Κάντε κάτι πολύ άμεσα γι' αυτό. Γεια σας από εμάς.